Συναντηθήκαμε σήμερα εδώ στο Δήμο οι φορείς και η Εθελοντική Επιτροπή Οργάνωσης των Καρναβαλικών Εκδηλώσεων του Δήμου Σιτίας, που θεωρώ ότι ήταν πάρα πολύ πετυχημένες φέτος και από πλευρά διοργάνωσης αλλά και από πλευρά επιτυχίας και συντονισμού, και τα ωφέλη που αποκόμισε η πόλη είναι τεράστια. Είπαμε να συνεχίσει αυτή η Επιτροπή και να οργανωθεί καλύτερα, αν μπορούμε και να οργανώσουμε και να δημιουργήσουμε κάποιο σύλλογο όπου θα οργανώνει κάθε φορά τις αποκριάτικες εκδηλώσεις του Δήμου από πολύ πιο πριν και όχι την τελευταία στιγμή, τουλάχιστον ένα τρίμηνο πριν τις αποκριάτικες εκδηλώσεις του Δήμου. Έχουμε πολύ καλό κλίμα, θετικό κλίμα, θεωρώ ότι όλα πήγαν πολύ καλά και τα ωφέλη οικονομικά, σε οικονομικό επίπεδο πήγαν πολύ καλά στο Δήμο. Η συνεργασία όλων ήταν άψογη, βρήκαμε κάποια μικρά λαθάκια που θα τα διορθώσουμε του χρόνου έτσι ώστε να έχουμε καλύτερο αποτέλεσμα. Θέλω να αναφερθώ και να προτρέψω και άλλους συμπολίτες μας να ασχοληθούν ενεργά με όλες τις εκδηλώσεις του Δήμου. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα να βγει από την εσωστρέφεια η πόλη μας, να ακουστεί προς τα έξω και σίγουρα να γίνει προορισμός και τη χειμερινή περίοδο για να είναι για όλες τις εκδηλώσεις του Δήμου. Θα προσπαθήσουμε να είναι για όλες τις εκδηλώσεις του Δήμου. Κατά αποκλειστικότητα θα αφορά τις αποκριάτικες, ίσως και τις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις του Δήμου, όπου θα είναι και αυτές μέσα στο χειμώνα. Θα το δούμε και αυτό, θα συζητήσουμε, θα ξαναπανέλθουμε και με τους υπόλοιπους που λείπανε σήμερα από τη συνάντηση και που είχαν βοηθήσει εθελοντικά όλο αυτό το διάστημα, θα το ξανασυζητήσουμε. Από την πλευρά των εθελοντών θα σας μιλήσω και εγώ για τις καρναβαλικές εκδηλώσεις που έγιναν στο Δήμο μας. Η πρόθεσή μας ήταν να καταφέρουμε να μαζέψουμε άτομα τα οποία θέλαν να προσφέρουν στην πόλη τους. Νομίζω το πετύχαμε αυτό. Καταφέραμε επίσης να δώσουμε μια εναλλακτική πρόταση στους τουρίστες από όλη την Κρήτη, οι οποίοι θέλουν να εκμεταλλευτούν αυτές τις ημέρες στην απόκρεο για να κάνουν τις διακοπές τους. Και μπορέσαμε και προσελκύσαμε κόσμο από την υπόλοιπη Κρήτη, δίνοντας μια εναλλακτική πρόταση έναντι του ρεθύμνου, χωρίς να θέλουμε να αντιγράψουμε το ρεθύμνο, να κάνουμε κάτι το διαφορετικό, κάτι πιο απλό και όχι τόσο όπως είναι το ρεθύμνο. Η συνεργασία με όλες τις φορείς ήταν πάρα πολύ καλή. Είδαμε κάποια μικρά αρνητικά, τα οποία τα επισημάναμε για τον χρόνο να μπορέσουμε να τα λύσουμε. Αποφασίσαμε ότι θα γίνει και ένα σύλλογος ο οποίος θα διαχειρίζεται αυτό το καρναβάλι. Και γι' αυτό το λόγο καλούμε και από τώρα, αλλά θα γίνει και μια πιο συγκεκριμένη ημερομηνία, όποιος θέλει να προσέλθει, για να μπορέσουμε να φτιάξουμε ένα σύλλογο, ώστε να διαχειρίζεται πλέον αυτές τις εκδηλώσεις και να είναι πιο οργανωμένα τα πράγματα και όχι μόνο να περιμένουμε τους εθελοντές. Να πούμε επίσης ότι η διαφήμιση που κάναμε φέτος απέδωσε, παρόλο ότι το budget μας ήταν αρκετά χαμηλό. Ελπίζουμε του χρόνου πλέον, όταν θα έχουμε πλέον οργανωθεί, να έχουμε ένα μεγαλύτερο budget και να μπορέσουμε να έχουμε μια καλύτερη διαφημιστική καμπάνια και σε χρονική περίοδο νωρίτερα από ό,τι ξεκινήσαμε φέτος, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε την καλύτερη απόδοση. Από τη μεριά μου και εγώ να πω ότι φέτος για πρώτη χρονιά οργανώθηκε μετά από κάλεσμα που είχαμε από το Δήμο και από τη Δημοτική Κοινότητα μια επιτροπή εθελοντών που ήθελαν να παλέψουν για να κάνουν καλύτερες τις καρναβαλικές εκδηλώσεις. Πιστεύω ότι αυτό έγινε με επιτυχία φέτος, οργανώθηκε καλύτερα, προωθήθηκε καλύτερα το συγκεκριμένο προϊόν, εάν θέλουμε να το πούμε σαν προϊόν, που είναι το καρναβάλι στη Σιτία, και σαν εναλλακτική πρόταση αλλά και σαν εκδηλώσεις. Είδαμε τα κενά στην οργάνωση και στο συντονισμό τα οποία θέλουμε να τα φτιάξουμε για του χρόνου. Είπαμε ότι έχουμε ανάγκη για ένα σύλλογο ο οποίος ασχολείται με το καρναβάλι και με τις εκδηλώσεις αυτές του Δήμου, να τις οργανώνει και να τις συντονίζει καλύτερα. Είδαμε τα ωφέλη και προσπαθούμε να το αναπτύξουμε και να το κάνουμε μεγαλύτερο και καλύτερο. Επίσης θέλουμε σε αυτό το θέμα να ενεργοποιήσουμε τους πολιτιστικούς συλλόγους, γιατί αυτοί έχουν τον πρώτο λόγο για τις συγκεκριμένες εκδηλώσεις και όχι μόνο, αλλά και τους επαγγελματίες της πόλης,
που έχουν να κερδίσουν από τις συγκεκριμένες εκδηλώσεις την περίοδο αυτή, που είναι μια, ας το πούμε, νεκρή περίοδο για την πόλη μας. Δηλαδή τους εστιατόρες, τα μπαρ, το τομέα της διασκέδασης, τα ξενοδοχεία, όλο τον κόσμο, τον εμπορικό της Σιτίας, για να δώσουμε μια καλύτερη εικόνα στη συγκεκριμένη περίοδο, διοργανώνοντας κι άλλες δράσεις που ο κάθε τομέας εμπορικός θα διαλέξει τις δικές του, που θα δώσει το καλύτερο χρώμα για τις συγκεκριμένες εκδηλώσεις. Εμείς από πλευρά μας θα κάνουμε το δυνατό καλύτερο. Του χρόνου ελπίζουμε να είμαστε περισσότεροι, να συμμετέχουν περισσότεροι πολιτιστικοί σύλλογοι, περισσότεροι εμπορικοί σύλλογοι και καταστηματάρχες. Το Παλέκαστρο, που επίσης διοργανώνει μια τέτοια εκδήλωση, ελπίζουμε του χρόνου να το έχουμε μαζί μας, για να μπορέσουμε να μεγαλώσουμε τις απόκριες και τις εκδηλώσεις μας, να τις κάνουμε κάθε χρόνο καλύτερες.